Να μην μπορούν να απολαύσουν τα ελληνικά κανάλια. Αντιλαμβάνεστε πόσο κρίσιμο είναι οι κάτοικοι αυτών των περιοχών να μην έχουν μόνο πρόσβαση στο τηλεοπτικό προϊόν που προέρχεται από τις γειτονικές χώρες. Ήταν μια κατάσταση απαράδεκτη, η οποία προέκυψε από την αεροπειρατεία η οποία συνέβη στη χώρα μας πριν από λίγα χρόνια, για να περάσει το φάσμα στη γνωστή ιδιωτική εταιρεία. Και ήταν μια κίνηση στο πλαίσιο της οποίας εντάσσονταν και το βίαιο κλείσιμο της ΕΡΤ. Γίνεται λοιπόν αυτή τη στιγμή μια τομή. Χιλιάδες νοικοκυριά έχουν πρόσβαση και στα ελληνικά τηλεοπτικά κανάλια. Για την ΕΡΤ, ας πούμε, οι άνθρωποι εδώ που ζουν πληρώνουν ανταποδοτικό τέλος και δεν είχαν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν το ελληνικό τηλεοπτικό προϊόν, τον ελληνικό πολιτισμό, ούτε καν την ελληνική γλώσσα να ακούνε στο τηλεοπτικό του δίκτυο. Οι άνθρωποι όμως ζητάνε και την επιστασία της ελληνικής πολιτείας. Είδαμε εδώ στο καφενεδάκι που σας υποδέχτηκε πάρα πολλοί κόσμος. Mm-hmm. Είναι μια σειρά από προβλήματα, από το ασθενοφόρο, mm-hmm. από τα καπνά, από τη μετανάστευση. Φαντάζομαι ότι στην Αθήνα πρέπει να ακουστούν αυτά τα μηνύματα σοβαρά. Κοιτάξτε, και η παρουσία η δική μου εδώ δίνει ένα μήνυμα ότι δεν υπάρχουν περιοχές οι οποίες είναι σβησμένες από το χάρτη. Και όταν λέμε δεν είναι σβησμένες από το χάρτη, δεν είναι σβησμένες από τον τηλεοπτικό χάρτη, δεν είναι σβησμένες από τον χάρτη των τηλεπικοινωνιών, δεν είναι σβησμένες από το χάρτη των κοινωνικών υπηρεσιών στις οποίες κάθε πολίτης αυτής της χώρας έχει το δικαίωμα. Και όπως γυρίζει συνολικά η χώρα σελίδα, πρέπει να στείλουμε και ένα μήνυμα ότι η Ελλάδα ως χώρα δημοκρατική, ως κοινωνία ευαίσθητη, δεν αφήνει κανένα Έλληνα πίσω σε σχέση με τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες. Στη Σταυρούπολη Ξάνθης που ήμασταν, μας έγινε μια καταγγελία από τον αντιδήμαρχο ότι δεν έχουν σήμα από χθες από την Τίτζερ. Το έχετε ερευνήσει αυτό, τι συμβαίνει? Κύριε Γεωργιάδη, έχω ζητήσει από τις υπηρεσίες του Υπουργείου να μου κάνουν μια εκτενή αναφορά για το τι ακριβώς συμβαίνει και θα προβούμε σε ανακοινώσεις μέχρι το απόγευμα. Νομίζω θα έχουμε την εικόνα. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι πρέπει οι άπαντες να αντιληφθούν ότι εδώ πέρα έχουμε γυρίσει σελίδα και ουδείς μπορεί να κρατάει για τον εαυτό του ρόλους τους οποίους οι νόμοι και το Σύνταγμα δεν τους έχουν αποδώσει. Λοιπόν, Γιώργο, μιας και έχουμε τον Υπουργό, να ρωτήσω και εγώ μιας και στον Υπουργό τι θα γίνει με τις άδειες, πότε τις περιμένουμε, πόσες θα είναι αυτές οι άδειες και τι θα γίνει με την ποιότητα του τηλεοπτικού προϊόντος επιτέλους σε αυτή τη χώρα. Κύριε Αλαφογιώργο, νομίζω ότι οι άνθρωποι που συναπαρτίζουν το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έχουν απόλυτη αίσθηση ευθύνης και απόλυτη κατανόηση ότι οφείλουν να προβούν στις πράξεις οι οποίες θα μας επιτρέψουν να μην παρανομούμε ως πολιτεία. Αυτή τη στιγμή τα κανάλια είναι παράνομα διότι λειτουργούν χωρίς άδεια και θα ήθελα και εγώ να καλέσω τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης από τη συχνότητα τη δημόσια, τη συχνότητα της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, να επισπεύσουν τις διαδικασίες, διότι δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Το δημόσιο έχει συσσωρεύσει και την τεχνογνωσία και την ικανότητα και το ανθρώπινο δυναμικό που μπορούν το διαγωνισμό να τον ολοκληρώσουν πάρα πολύ γρήγορα και αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να συμβεί. Δεν υπάρχει κανένας χρόνος τον οποίο μπορούμε να σπαταλήσουμε, δεν υπάρχει κανένας λόγος για καθυστέρηση. Θα έχουμε αυξημένες άδειες σε τηλεοπτικούς σταθμούς, Υπουργέ, πιστεύετε? Κύριε Λαφογιώργο, έχετε και εσείς, είμαι βέβαιος, παρακολουθήσει τη συζήτηση περί του αριθμού των αδειών η οποία έχει αναπτυχθεί. Σε κάθε περίπτωση δεν νομίζω ότι αυτό θα αποτελέσει εμπόδιο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της αδειοδότησης. Κάθε μέρα που περνάει το δημόσιο χάνει λεφτά και νομίζω ότι όλοι οι δημόσιοι λειτουργοί από οποιαδήποτε θέση οφείλουν αυτή την πραγματικότητα να τη σεβαστούν, όπως και έχουν και την νομική υποχρέωση, θα σας έλεγα, να προστατεύσουν τα συμφέροντα του δημοσίου. Και για την ποιότητα του τηλεοπτικού προϊόντος που σε αυτή τη χώρα έχουμε, θέλω να σχολιάσω. Η ποιότητα του τηλεοπτικού προϊόντος είναι στην αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο στα πλαίσια του νόμου, ο οποίος νόμος είναι πάρα πολύ αυστηρός σε σχέση με τις υποχρεώσεις των τηλεοπτικών σταθμών, έχουν την αρμοδιότητα να επιβάλλουν τα πρόστιμα και τις διοικητικές κυρώσεις. Και νομίζω ότι θα σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Υπουργέ. Καλή συνέχεια, Γιώργο, στο ρεπορτάζ. Να είστε καλά. Τώρα, στα χέρια των ιδιωτών περνά ο Οργανισμός Δημένων Θεσσαλονίκης μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού που διενήργησε το ΤΑΙΠΕΔ, το ξέρουμε από